καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog εδώ στο Multiculti Unboxing. Μπράβο μας τώρα. Σήμερα το σημερινό έτσι βιντεάκι είναι αφιερωμένο σε όλη την ξενιτιά, σε όλο τον ελληνισμό που είναι στα πέρατα του κόσμου, μακριά, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, όπου θέλει. Και είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζω και εγώ. Εντάξει, εγώ είμαι πιο κοντά, αλλά πάλι είμαι σε άλλο κράτος, να το πω έτσι. Είναι τώρα με τον κορονοϊό ότι δεν μπορούμε, σε εισαγωγικά δεν μπορούμε, να επισκεφτούμε τη χώρα μας για το καλοκαίρι. Έκλεισα και εγώ τα εισιτήρια για να πάω να δω τους δικούς μου, να πάω λίγο Θεσσαλονίκη, να πάω λίγο Χαλκιδική τώρα το καλοκαίρι που έχω άδεια μια εβδομάδα. Σκεφτόμουν να ήθελα να πάω πιο μετά Θεσσαλονίκη, να πάω έτσι το φθινόπωρο που μου αρέσει πιο πολύ, αλλά λέω. Okay, πάνε τώρα, αφού τα έκλεισε τα εισιτήρια μέσα Ιουλίου. Λέω πάνε τώρα, γιατί μετά λέω δεν ξέρουμε τον κορονοϊό ότι θα γίνει το φθινόπωρο, θα έχει καμιά έξαρση. Αλλά το κακό είναι ότι μας πρόλαβε η έξαρση πιο νωρίς. Τα κρούσματα τώρα στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη γενικά είναι αρκετά, είναι πολύ πιο πολλά από ό,τι ήταν τότε με το lockdown. Όπως ακούσατε και πάρα πολύ έτσι οι φίλοι, εντάξει, λογικά όλοι μπαίνετε και βλέπετε στο ίντερνετ τι παίζει στην Ελλάδα, όπου και αν μένετε, Γερμανία, Αγγλία, Αυστραλία, όπως είπα, Γερμανία, Αμερική, Νότια Αμερική, που έχω κάποιον φίλο που είναι στο Περού, είναι κάτι τέτοιο θυμάμαι, χαιρετίσματα σε εκείνον τον φίλο, λογικά θα στείλει και μήνυμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ανεβαίνουν τα κρούσματα, όπως βλέπετε και στο ίντερνετ και όλα αυτά θα κάνουν τοπικά lockdown, π.χ. και με τα μαγαζιά που τα ανοίγουν, που θα κλείνουν κάτι στις 12, μάλλον που κλείνουν κάτι στις 12, άλλη χαζομάρα και αυτή, δηλαδή okay, κλείνουν κάτι στις 12 και π.χ. τα μπουζούκια ανοίγουν 7 με 12. Το θέμα είναι να μην ανοίγουν καθόλου, να μην υπάρχει συνωστισμός. Δηλαδή και που βάζουν το όριο για τις ώρες, τα ανοίγουν πιο πριν. Δηλαδή το κάνει το πάρτι πιο νωρίς. Δηλαδή πάλι δεν μπορείς να τους τα κλείσεις όλα. Βάζει όριο με τις ώρες. Δηλαδή, άμα θέλει να κολλήσει, δεν έχει ώρα τι ώρα θα κολλήσεις. Οποιαδήποτε ώρα μπορείς να κολλήσεις. Τα πράγματα όπως φαίνεται θα είναι δυσκολότερα το επόμενο διάστημα, γιατί όλοι αυτοί από τις καλοκαιρινές διακοπές, τέλος πάντων και αυτοί που δουλεύουν σε ζώνη, όσοι πρόλαβαν και έκαναν, θα γυρίσουν πίσω στα αστικά κέντρα, θα υπάρχει μια έξαρση πιστεύω, οπότε όλοι εμείς που είμαστε μακριά από το σπίτι μας θα πάρουμε τον μπούλο. Άντε για μένα π.χ. που λες είμαι σχετικά κοντά, οπότε βρω έτσι και είναι λίγο καλά τα πράγματα, θα πάω, θα πεταχτώ, δεν είναι κάτι, αλλά είναι δύσκολο για όλους εσάς τους φίλους που άλλος είναι στην Αμερική, είναι στην Αυστραλία, είναι στον Καναδά, είναι μακριά από το σπίτι του, από τη χώρα του, και ξέρω πάρα πολλούς φίλους έτσι που μιλάμε και από το YouTube και με τα βιντεάκια που έχω κάνει για τη μετανάστευση, ξέρω ότι π.χ. ο άλλος από την Αυστραλία κανονίζει αυτό το ταξίδι, δεν μπορεί π.χ. και είναι και ακριβά τα εισιτήρια, δεν μπορείς π.χ. κάθε χρόνο να έρχεσαι. Π.χ. έρχεται το άλλος μια φορά στα 2 χρόνια, μια στα 3 χρόνια, έρχεται ένα καλοκαίρι. Οπότε για πολλούς φίλους είναι μεγάλη ξενέρα, γιατί περιμέναν αυτό το καλοκαίρι για να έρθουν στην Ελλάδα, να έρθουν να δουν τους δικούς τους και λογικά δεν μπορούν. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν πας? Δεν πάω με την έννοια βαριέμαι την ταλαιπωρία, χαρτούρα, τεστ και τέτοια. Και από τη στιγμή που είμαι δουλεύω στον τομέα υγείας, είμαι στα χειρουργεία, το θέμα είναι ότι, πώς να το πω, και επειδή μένω μόνος μου εδώ πέρα στην Κύπρο, είμαι μόνος μου, να γίνει κάτι, χτύπα ξύλο, για μένα δεν φοβάμαι, δεν έχω κανένα θέμα να φοβάμαι, ούτε φοβάμαι τις γρήπες και όλα αυτά. Δεν φοβάμαι, γιατί ξέρω τι είναι, σε εισαγωγικά, οπότε δεν φοβάμαι. Απλά το θέμα είναι, μια στο εκατομμύριο να κολλήσεις κάτι και να σε βάλουν καραντίνα, εδώ είμαι μόνος μου, δεν έχω κάποιον, δηλαδή να με πούνε κάτσε 14 μέρες μέσα στο σπίτι, δεν μπορώ να κάτσω γιατί είμαι μόνος μου, δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει. Οπότε πρέπει να προσέχουμε, αυτό είναι δηλαδή το μόνο μου μικρό άγχος, να το πω. Με όλο αυτό, όχι κάτι για θέμα υγείας, είναι για το πρακτικά θέματα. Δηλαδή, θα σε πούνε κάτι στο σπίτι 15 μέρες. Ναι, οκ, okay, πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ, π.χ. δεν μπορώ να κάτσω 15 μέρες μέσα σε ένα σπίτι. Οπότε γι' αυτό δεν το θέλω. Και εμένα λογική μου είναι όταν θες να πας, π.χ. θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πάω να ξεσκάσω. Okay? Δεν μπορείς να βγαίνεις έξω μέχρι τις 12. Είναι εγώ που θα πάω τα εισιτήρια μου για την άλλη εβδομάδα. Οπότε. Μπορεί να βάλουν και lockdown στη Θεσσαλονίκη π.χ. άμα ανεβούν και άλλο τα κρούσματα, π.χ. να στέλνουμε μηνύματα για να βγούμε. Ξενέρα, δηλαδή πάλι μέσα ένα σπίτι θα κάθεσαι. Οπότε δεν το θέλω και με τα τεστ και με όλα αυτά και με τα χαρτιά δεν θέλω την ταλαιπωρία. Μπορώ να πάω, μπορώ να πάω, αλλά δεν θέλω την ταλαιπωρία, δεν θέλω να σκάσω με αυτό εδώ. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα μου εμένα, δεν είναι κάτι άλλο. Και βλέπετε ότι και το κακό σε όλο αυτό είναι και για άλλους φίλους έτσι που έρχονται από άλλες χώρες. Π.χ. εντάξει, Κύπρος θεωρείται
και είναι γενικά από τις ασφαλείς χώρες και με τον κορονοϊό, δεν έχει θέμα. Είναι λίγα τα κρούσματα σχετικά. Είναι το θέμα ότι π.χ. σήμερα ισχύει να πας, να έρθεις από Αγγλία, από Γερμανία, μέσα σε δύο μέρες δεν ξέρεις τι θα ισχύει. Οπότε είναι λίγο περίεργο, δηλαδή μπορεί εσύ να έρθεις Θεσσαλονίκη αύριο μεθαύριο και μέχρι να είναι να γυρίσεις πάλι πίσω στην Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αμερική, να έχει με τα lockdown και με όλα αυτά, να θέλει καραντίνες, να θέλει τέτοια ταλαιπωρία. Γενικά υπάρχει πολύ ταλαιπωρία και στην Ευρώπη, στα αεροδρόμια, στους συνδρομικούς σταθμούς. Γενικά έχει ταλαιπωρία και είναι το χειρότερο για μένα πράγμα, ταλαιπωρία και καλοκαίρι. Δηλαδή δεν το μπορώ, οπότε θα το αποφύγω. Για φέτος, δεν θα πάω τώρα το καλοκαίρι, να δούμε πότε θα πάμε. Οπότε για τους φίλους έτσι της ξενιτιάς, όπως είπα, αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όλους τους φίλους έτσι που είσαι στο εξωτερικό. Θέλω να με γράψετε από κάτω από πού είστε ο καθένας, να μου γράψει, γιατί βλέπω αρκετός κόσμος βλέπει τα βίντεο αυτά από Γερμανία, από Αμερική. Πάρα πολλοί Γερμανία βλέπουν τα βίντεο. Δηλαδή έχει μεγάλο ποσοστό σχετικά τα βίντεο που τα βλέπουν από τη Γερμανία. Δηλαδή μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτούς που τα βλέπουν στην Κύπρο, για να καταλάβετε. Οπότε θέλω να μου γράψετε από πού είστε και άμα είχατε έτσι κανονίσει να πάτε στην Ελλάδα και σας το χάλασε όλο αυτό με τον κοροναϊό. Είναι δύσκολο, θα κάνουμε υπομονή, ελπίζω να μην κρατήσει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή να μπορούμε μέσα στο χειμώνα να επισκεφτούμε άνετα, όταν λέω άνετα, δηλαδή να μην είμαι με το μυαλό ότι κάτι μπορεί να γίνει που θα πάω στη Θεσσαλονίκη μετά που θα γυρίσω θα έχει κάτι, δηλαδή αυτό δεν θέλω, να αγχώνομαι για χαζομάρια, για χαρτιά και για τέτοια. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο, bye bye.